Καλό μεσημέρι, Αντρέα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Radio Prote. Ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που και τα ρεπορτάζ, αλλά κυρίως οι φίλοι της Ομόνοιας δεν ασχοληθήκαν τόσο πολύ όσο μας έχουν συνηθίσει άλλωστε πριν από ένα ντέρπι κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Και ο λόγος φυσικά είναι το κεφάλαιο που παραμένει ανοιχτό μέχρι και τώρα που μιλάμε. Νέος προπονητής. Περισσότερο ασχολούνταν με το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής παρά με το σημερινό ντέρπι. Όσον αφορά αυτό το κεφάλαιο, Αντρέα, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως το σωματείο αναμένει κάποιες απαντήσεις. Όμως δεν θα γίνει περαιτέρω σχολιασμό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι λογικό, ήταν λογικό μάλλον, με την αλλαγή στην εθνική ηγεσία και την παρέτηση του προπονητή μας, του προηγούμενου προπονητή μας, του κ. Κώστα Καγιάφα. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό η προσοχή του κόσμου να στραφεί περισσότερο στο ποιος θα ήταν ο διάδοχος του Κώστα Καγιάφα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως βλέπουμε ότι από την Παρασκευή οι ρυθμοί όσον αφορά την προπόληση των εισιτηρίων όλο ένα και αυξάνονται. Αποκορύφωμα σήμερα που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια. Αναμένουμε ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Να πούμε πως από τις 5 το απόγευμα θα ανοίξουν τα ταμεία του σταδίου και θα υπάρχουν εκεί όλων των ειδών εισιτήρια. Να ευχαριστούμε τον κόσμο που έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο και θέλουμε από όσους το σκέφτονται να είναι στο γήπεδο, να πάνε στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα. Το ζητάνε οι τεχνικοί ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές και από την πλευρά τους είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να δώσουν χαρά στον κόσμο της Ομόνοιας. Μάλιστα. Όταν λες αρκετός κόσμος, καμιά δεκαριά, περιμένει τους και περισσότερους από 10.000 φίλους της Ομόνοιας. Οι εκτιμήσεις, Ανδρέα, είναι για κόσμο περίπου, για προσέλευση κόσμου κάπου εκεί που έχεις αναφέρει. Μάλιστα. Όμως υπάρχουν ακόμη ώρες και θα δούμε πού θα φτάσει ο αριθμός. Αντιλαμβάνομαι και ειδικά σήμερα, λίγες ώρες πριν τον ντέρπι, και όσο είναι και σε εξελίξεις οι διαπραγματεύσεις, δεν θέλετε να σχολιάσετε για το κεφάλαιο προπονητή. Απλά ένα γενικότερο σχόλιο, αν θέλεις, το οικονομικό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιες περιπτώσεις προπονητών δεν προχώρησαν και μια εβδομάδα περίπου μετά την παρέντηση Κώστα Καγιάφα δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Ανδρέα, θα παραλάβω αυτό που έχω πει για πριν. Δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο στο παρόν στάδιο για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Σεβαστό και κατανοητό. Σχολιάσα και νωρίτερα με τον Νεκτάριο Πεντεβίνο ότι διαχρονικά, εντάξει, λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Όμως στην κατάσταση που είναι δύο ομάδες, και κυρίως η Ομόνοια, μιας και μιλάμε για την Ομόνοια, νομίζω βαθμολογικά, ψυχολογικά, αγωνιστικά, από όπου και να το δει κανείς, η Ομόνοια έχει μεγάλη ανάγκη τη νίκη και ενδεχόμενη η νίκη δεν θα είναι κέρδος μόνο οι τρεις βαθμοί, αλλά πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι, έχει δίκιο, Αντρέας, αυτό που έχει πει. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Έχουμε δουλέψει αρκετά τις προηγούμενες μέρες για να παρουσιαστούμε έτοιμοι για τον σημερινό αγώνα. Όπως έχεις πει και εσύ, Αντρέα, τα λόγια είναι περιττά όσον αφορά τη σημασία των αγώνων ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ και τα ωφέλη που προσφέρουν στους νικητές, στον νικητή του εκάστοτε αγώνα. Εάν δούμε τα καθαρά βαθμολογικά δεδομένα, τα εφιστάμενα βαθμολογικά δεδομένα, τότε διαπιστώνουμε πως με νίκη καλύπτουμε έδαφος από τις ομάδες που βρίσκονται πιο ψηλά από εμάς. Είναι ένας αγώνας τριπλής παραλλαγής. Όμως για μας το γεγονός ότι παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας ως τυπικά γηπεδούχοι είναι ένα σύν, είναι ένα θετικό στοιχείο. Και θέλουμε μέσα από την παρουσία μας στο γήπεδο, μέσα από την αγωνιστική εικόνα της Ομόνοιας, να μην φανεί η ομολογουμένως τεράστια διαφορά που υπάρχει στους προϋπολογισμούς των δύο ομάδων. Χρειαζόμαστε αυτή την νίκη, την θέλουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να την πάρουμε. Εντάξει, σίγουρα οι προϋπολογισμοί δεν παίζουν μπαλά, το είδαμε στο παρελθόν και όταν ήταν στη θέση του ΑΠΟΕΛ Ομόνοια με πολύ μεγαλύτερο budget, εντάξει, σαφώς και παίζει σε ένα, έτσι, μια γενικότερη εικόνα ως προς την ποιότητα, τις εναλλακτικές λύσεις, το βάθος, το ρόστερ, όμως ένα παιχνίδι όπως το σημερινό περνάνε όλα σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο, να μην φανεί αυτή η διαφορά που, όπως είπα και πριν, υπάρχει ανάμεσα στους προϋπολογισμούς των δύο ομάδων. Γνωρίζουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πόσο τα θες, με τι ψυχολογία μπαίνεις στο γήπεδο,
και πόσο παθιασμένος είσαι σε κάθε μπαγιά, σε κάθε μονομαχία. Σημαντικό ρόλο ασφαλώς θα παίξει και το τακτικό κομμάτι, το πώς θα βγάλεις στο γήπεδο το πλάνο σου, σε τι ποσοστό επιτυχία θα το φέρεις πέρα. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους σε παιχνίδια σαν το απόψινο. Και ο κόσμος σίγουρα περιμένει μια μεγάλη νίκη, μια νίκη σε ντέρπι, μια πιστική εμφάνιση. Φαντάζομαι, οι παίχτες το ξέρουν καλύτερα από όλους αυτό. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι παίχτες αναγνωρίζουν πόσο πολύ θέλει ο κόσμος μια μεγάλη νίκη σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Την έχει ανάγκη ο κόσμος της Ομόνοιας και ήδη πολλούς φερσίες το έχουν ανάγκη. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Και όπως σας είπα και πριν, θέλουν πολλοί να κερδίσουν σήμερα. Αυτό που μένει είναι και οι ίδιοι να βγάλουν αυτή τη θέλησή τους μέσα στο γήπεδο, να τους βγει το παιχνίδι, να έχουμε και κάποιες συγκυρίες υπέρ μας, διότι χρειάζονται και συγκυρίες σε τέτοιες παιχνίδια, και στο τέλος να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Και εντάξει, επειδή είναι συνήθως η εύκολη λύση η απομάκρυση του προπονητή όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, είτε είναι η απόλυση είτε παρέντηση όπως στην περίπτωση του Κώστα Καϊάφα, όμως έχουν και οι παίχτες το δικό τους σημαντικό μερίδιο ευθύνης, και αυτοί φαντάζομαι έκαναν όλο αυτό το διάστημα την αυτοκριτική τους και περιμένετε να δείτε τουλάχιστον κάποιους από αυτούς που ήταν η σκιά του καλού του εαυτού να παρουσιάζουν το καλό τους πρόσωπο. Εντάξει, Ανδρέα, κοίταξε. Δεν θέλω να το δω με αυτή τη σκοπιά το συγκεκριμένο κομμάτι που είχε αναφέρει. Θα το δω με μια διαφορετική σκοπιά. Λένε πάντα πως τα μεγάλα παιχνίδια είναι για τους μεγάλους παίκτες. Το απόψινο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και είναι όντως ναι για τους μεγάλους παίκτες. Επομένως, είναι ένα μεγάλο κίνητρο για όλους τους ποδοσφαιριστές αυτά τα παιχνίδια να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και τι μπορούν να πετύχουν. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Ομόνοιας. Συν το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές μας αναγνωρίζουν πως εάν κερδίσουν σήμερα τότε θα δημιουργήσουν πολύ καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους εν ώψη της συνέχειας της σεζόν. Οπότε θέλουμε, περιμένουμε όπως και ήδη να βγάλουμε στο γήπεδο ένα πολύ καλό πρόσωπο τόσο σύνολο όσο και ατομικά ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.